Συμπάτω ότι καταστρέψατε μια επιχείρηση, κύριε Υπουργό. Επειδή χρεοκοπήσατε μια επιχείρηση, ισχυρίζεστε ότι μπορείτε να εγώ μένω στον Οικονομόπουλο. Και... Του 1.100 του έκανε 140. Όχι. Και εδώ και μου που λέει αντιμνημόνιο. Στου 1.100 οι οποίοι χάσανε τη δουλειά του. Άσε με τώρα. Βρήκε δουλειά σε 200. Τώρα. Και η υποκρισία έχει όρια στη χώρα. Βρήκε δουλειά στου 200, κύριε Γεωργιάδη. Και ο Οικονομόπουλο έβαλε τα λεφτά του εκεί με το στόμα του. Εσεί τι έχετε βάλει, κύριε Γεωργιάδη, εκτό από τα χρήματα τα οποία κερδίζετε στην πολιτική σα καριέρα. Εσεί, κύριε Γεωργιάδη, κάνετε καριέρα ω πολιτικό. Εγώ θέλω να μπορώ μόνο να ζω στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο οι δικέ σα πολιτικέ από όλου όσου φεύγουν από εδώ το στερούν. Και έχετε, συγχωρήστε με, το θράσο να μιλάτε για αποτελέσματα. Ισχυριστήκατε ότι χρεοκοπήσατε. Είναι αυτό ο λόγο που γίνεται υπουργό. Μπορείτε να διαχειριστείτε το δημόσιο Σπίκουλας, και αν τα αποτελέσματα που έχετε φέρει στην κοινωνία του λόγου σα. Θα το κρίνουν οι πολίτε αυτό και εσεί. Οι ψηφοφόροι μου θα το κρίνουν. Οι ψηφοφόροι σα πόσοι χάσατε μισό εκατομμύριο ψήφου. Οι ψηφοφόροι μου θα το κρίνουν. Όχι εσεί. Στον τελευταίο. Καταλάβατε. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίε. Και δεν θα κάνετε υποδείξει να φύγουν οι πολιτικοί να μπουν άλλοι. Θα έρθουν και θα μπουν όσοι θέλουν οι πολίτε. Όχι που το λέτε εσεί. Ρωτήστε του. Έτσι είναι ωραία η δημοκρατία. Του πολίτε παρακαλώ. Κοιτάξτε εσεί εδώ και πόσοι όχι. Γνωριζόμαστε στη χώρα. Η χώρα είναι μικρή. Κύριε, η χώρα είναι μικρή. Κύριε, παρακαλώ, φτάνει. Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή, πάρα πολύ.